Και κρατάμε όλα αυτά που είπε ο Άρης και την πίεση που δυστυχώς υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Και πάμε να δούμε, τον καλημερίσαμε πριν από το διάλειμμα, τον κύριο Σωτήρη Μπότσαρη. Θα καλημερίσουμε και την κυρία Μάτα Τσικρικά, που είναι η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας μέρα, κυρία Τσικρικά, με το χαμόγελο πάντα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε. Να πούμε μια καλημέρα και στο νοσοκομείο, στους συναδέλφους σας, όσους είναι αυτή την ώρα εκεί. Προσέχουν τους ασθενείς, αγωνίζονται και προσπαθούν σχεδόν για 2 χρόνια και εκεί και σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία, όλο το υγειονομικό προσωπικό. Να πούμε μια δυνατή, καθαρή, γλυκιά καλημέρα. Έτσι. Με αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε. Έτσι, έτσι, καλά το λέτε. Σε όλη τη Βάρδια. Σε όλη τη Βάρδια, παντού και σε όλα τα νοσοκομεία. Ο κύριος Σωτήρης Μπότσαρης, φίλες και φίλοι, όπως λέγαμε πριν από το διάλειμμα, είναι πατέρας 2 παιδιών, είναι μόλις 35 ετών, ένας νεότατος άνθρωπος, ο οποίος νοσηλεύτηκε για 3,5 μήνες στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Μπότσαρη, τι ακριβώς συνέβη? Υγιής, νέος, μια χαρά άνθρωπος, και ένα πρωινό ξυπνάτε και τι γίνεται? Στην αρχή είχα πονοκέφαλο για περίπου 2 μέρες. Στη συνέχεια ανέβασα πυρετό. Υψηλό πυρετό, 40-39, και μετά την επόμενη μέρα δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Να αναπνεύσω κανονικά. Πήγα στο γιατρό και ο γιατρός με παρέπεισε στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο βγήκα θετικός στον κορονοϊό και έμεινα μέσα. Στην αρχή στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτης και από εκεί με μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πόσες μέρες μείνατε μέσα, κύριε Μπότσαρη? Έμεινα στην αρχή 20 μέρες σε μονάδα λιμωδών. Ναι. Εκεί η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να με διασωληνώσουν. Διασωληνωθήκατε? Ναι, ναι. Για πόσο καιρό? Στην εντατική έμεινα 65 μέρες. 65 μέρες στην εντατική. Τις οποίες 20 μέρες ήμουν σε καταστολή. Αυτές τις 65 μέρες, 60 μέρες περίπου είχα και τραχιόστομο. Σας έκαναν τραχιοστομία για οξυγόνο. Για οξυγόνο. Ναι, 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 ναι. Για οξυγόνο. Και συνέχεια μεταφέρθηκα για άλλες 20 μέρες στην πνευμονική κλινική. Για αποκατάσταση. Από τις μέρες... Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μας. Πείτε μου. Από τις μέρες αυτές που δεν ήσασταν σε καταστολή και ζούσατε το τι γίνεται γύρω σας, πώς το ζήσατε όλο αυτό, πώς τη ζήσατε όλη αυτή την κατάσταση? Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είσαι μόνος σου, χωρίς την οικογένειά σου, κάποιον δίπλα σου. Εντάξει, δίπλα έχεις άλλους ασθενείς, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είδα και ανθρώπους να πεθαίνουν δίπλα μου, ναι, από τον ιό. Ξεχόταν οι γιατροί, εντάξει, να σου κάπως να σε... Εμψύχωναν. Μια ψυχολογική υποστήριξη, αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο στην οικογένεια. Στην οικογένεια το μόνο που είχα τα μηνύματα, γιατί δεν μπορούσα και να μιλήσω λόγω της μάσκης του οξυγόνου που είχα. Και όταν μιλούσα και πολλή ώρα κουραζόμουν. Δεν είχα ανάσεις πολλές. Και ήταν και έγκυος η σύζυγός σας, νομίζω, όταν ναι, συνέβαινε. Ναι. Και έχετε 2 παιδάκια, άρα ήταν το τρίτο να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. Προλάβατε πριν την διασωλήνωση, σας ενημέρωσαν, σας είπαν, είναι τόσο άσχημα η κατάσταση, πρέπει να διασωληνωθείτε. Προλάβατε να στείλετε ένα μήνυμα, μια επικοινωνία με τους δικούς σας? Οι πρώτες 20 μέρες η κατάστασή μου πήγαινε, μία μέρα μπορεί να πήγαινε καλά, την άλλη να χειροτέρευα. Ναι. Δηλαδή ήταν το οξυγόνο στην 100% επιθυμητή τιμή. Ήμουν ωριακά. Την τελευταία μέρα ήρθε ο γιατρός και μου είπε πρέπει να διασωληνωθείς. Και εκεί? Εκείνη τη στιγμή του λέω να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τους δικούς μου, να τους πω ότι θα διασωληνωθώ και τώρα τι θα γίνει μετά δεν ξέρω. Τι θα γινόταν, μάλλον. Να ρωτήσω το ανθρώπινο. Για να μην το ξανάβλεπα. Φοβηθήκατε? Ό,τι μου είπε ο γιατρός εκείνη τη στιγμή, ναι, φοβήθηκα. Πιο πριν δεν φοβόμουν, γιατί δεν καταλάβαινα κιόλας, γιατί είχα το οξυγόνο και μπορούσα να πάρω κάπως ανάσα.
Και όταν μου το είπα όμως, φοβήθηκα. Βέβαια, τι λέτε τώρα. Και τις επόμενες μέρες, τις μέρες που είχατε την τραχειοστομία, τις μέρες που, όπως είπατε, βλέπατε δίπλα σας άλλους ανθρώπους να μην τα καταφέρνουν, οι σκέψεις οι δικές σας που σας κρατούσαν για να μπορέσετε να πάτε παρακάτω, ποιες ήταν? Εντάξει, όταν ήμουν σε καταστολή 20 μέρες, δεν καταλάβαινα τίποτα. Μόλις ξύπνησα μετά, δηλαδή άρχισα να καταλαβαίνω μετά από 1,5 μήνα σχεδόν που είμαι, πώς και τι. Ήταν δύσκολο. Δύσκολο. Μα είναι πραγματικά. Ο κύριος Σωτήρης μπήκε στο νοσοκομείο 4 Νοεμβρίου πέρυσι, το 2020, σαν μεθαύριο, ας το πούμε. Ναι. Και ξαναβγήκε 16 Φεβρουαρίου, μετά από 100 μέρες, αλλά έχοντας αλλάξει. Το Φεβρουάριο πλέον, έτσι, είναι συγκλονιστικό πόσο καιρό μακριά από τους δικούς του, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Κάποια στιγμή σε καταστολή. Κόντευε για να μπει και ο. Περιμένοντας για να γυρίσει η γυναίκα του. Χειμώνας. Όλα πραγματικά. Ναι. Στο τέλος, και μέσα στην εντατική έμεινα και πολλές μέρες ξύπνιος και έλειπα πολλά πράγματα. Και τώρα σας ακούμε, κύριε Μπότσαρη, με λίγη δυσκολία στον τρόπο που μιλάτε και περιγράφετε. Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά και πώς είστε? Ναι. Σας έχει αφήσει ακόμη κάποιο πρόβλημα? Ακόμη, όταν βγήκα από το νοσοκομείο, η πνεύμονές μου ήταν 30% λειτουργία. Τώρα, μετά από 9 μήνες σχεδόν, είναι στο 60%. Τι λέτε? Ακόμη για δουλειά δεν έχω γυρίσει την εργασία μου. Τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, δουλεύω στην εργοστάσιο βιομηχανίας σοκολάτας της Ίων. Άρα έχετε μείνει ένα χρόνο έξω από τη δουλειά σας. Ναι, σχεδόν. Ναι. Ακόμη κάνω φυσιοθεραπείες. Και αναπνευστικές και κινητικές. Πιο πνευστικές είναι το θέμα, εντάξει, κινητικά. Είναι όλο αυτό που μας λένε οι ειδικοί για το long COVID. Τα αποτελέσματα του COVID, του κορονοϊού, μόλις ιαθείς, δεν είναι 100% ο οργανισμός όπως ήταν πριν. Έχει υπολείμματα. Σε ποιο ποσοστό έχει πέλθει η αποκατάσταση? Στους πνεύμονες? Τώρα εμένα οι πνεύμονες είναι στο 60%. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, στην εντατική δηλαδή, είχαν πειραχτεί και άλλα όργανα. Η καρδιά, νεφρή, είχαν πειραχτεί. Συνεχίζεται δηλαδή φυσικοθεραπείες, συνεχίζεται ασκήσεις ενδυνάμωσης, προσπάθειας. Ναι. Συνεχίζεται. Ναι, για πόσο καιρό, τι σας λένε οι ειδικοί? Οι γιατροί που με βλέπουν κάθε 3 μήνες, μου λένε εντάξει, βλέπουμε. Την πρόοδο. Μπορεί να πάρει και 3 μήνες και 6 μήνες και 8 μήνες ανάλογα. Ακόμη. Επειδή είστε νέος, υποθέτω ότι θα καταφέρετε και το 100%, έτσι? Ναι, εκεί ευελπιστούμε όλοι. Και οι γιατροί αυτό μου λένε. Παιδί σε νέος, ούτε κάπνιζα, ούτε έπινα. Βοηθάει η ηλικία σίγουρα. Έκανα, δύο απορίες. Είχατε εμβολιαστεί? Μισό λεπτό, όχι. Είναι Νοέμβριος πέρυσι. Δεν ήταν γιατί. Νοέμβριο, όχι. Άρα όχι, δεν μπορούσατε, δεν υπήρχε. Είναι στα εμβόλια. Δεν υπήρχε. Τώρα έχω εμβολιαστεί με τη μία δόση. Τώρα έχετε εμβολιαστεί. Δεν είχατε κάποιο υποκείμενο νόσημα, δεν είχατε κάποιο πρόβλημα? Όχι, τίποτα. Και σας χτύπησε έτσι, σας χτύπησε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Για να πάμε λίγο στην κυρία Τσικρικά. Φαντάζομαι, γιατρέ, εσείς τα έχετε δει αυτά αρκετές φορές. Τα έχετε ζήσει και σε νέους ανθρώπους, σαν τον κύριο Μπότσαρη, έτσι όπως μας τα περιγράφει. Οπότε, ξέρετε, αυτό που κι εσείς οι γιατροί μας λέτε πολλές φορές, αυτό είναι. Καλημέρα και στον κύριο Μπότσαρη. Ας πούμε, αποφυγής καλή αποκατάσταση και να επανέλθει στο προηγούμενο ακριβώς επίπεδο. Και εγώ βλέπω έναν νικητή και μαχητή της ζωής αυτή τη στιγμή. Έχετε είναι πολύ σημαντικό ότι είναι κοντά μας, ότι αντιλήφθηκε ακριβώς και τις προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας, αλλά και την προσπάθεια του ιδίου και τη λαχτάρα να ζήσει. Οπότε τον έχουμε εδώ κοντά μας να μοιράζεται αυτή τη μοναδική εμπειρία. Νομίζω ότι ο κύριος Μπότσαρης αποτελεί ένα τρανό και αληθινό παράδειγμα το τι αντιμετωπίζουμε σε όλα τα προηγούμενα πανδημικά κύματα, όλοι εμείς που έρχομαστε αντιμέτωποι από την πρώτη στιγμή με τον κορονοϊό. Το έχουμε ξαναπεί ότι κανένας δεν γνωρίζουμε ακριβώς το COVID όταν θα νοσήσει από κορονοϊό, αν θα έχει βαρύτατη νοσηλεία, θα καταλήξει κρεβάτι τακτικής θεραπείας. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι κάποια άτομα τα οποία πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα έχουν περισσότερες πιθανότητες για βαρύτερη νόσο, αλλά να και περιπτώσεις νεότερων ανθρώπων χωρίς υποκείμενα νοσήματα, μη καπνιστών, χωρίς κανένα παράγοντα που να θεωρούμε εμείς ότι θα τον φέρει σε ένα κρεβάτι της θεραπείας,
Βλέπουμε ότι και είναι τρομακτικό αυτό, κύριε Τσικρικά. Νέος άνθρωπος, αθλητής, μη καπνιστής, με μια καλή ζωή, χωρίς κάποιο νόσημα και να του συμβαίνει αυτό. Και πραγματικά, όπως το λέτε πολύ σωστά, είναι μαχητής της ζωής. Και ξέρετε, ακούγοντάς σας να μιλάτε με αυτό το χαμόγελο, σκέφτομαι και σε χώρους κλειστούς σε ένα δωμάτιο με τους ασθενείς που προσπαθούν να πιαστούν από ένα γιατρό όπως εσείς, τη μάσκα που φοράτε και όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φανεί αυτό το χαμόγελο μόνο από τα μάτια, για να πάρουν δύναμη, αυτό εννοώ. Ο κύριος Μπότσαρης λοιπόν θα μας πει, και νομίζω ότι το είπε στα λεγόμενά του, πώς οι γιατροί και οι νοσηλευτές εκεί έγινε η οικογένειά του. Πώς του έδινε δύναμη για να συνεχίσει, πώς έβλεπαν μαζί τον αγώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πανδημία έχει αφιερώσει μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στον επαγγελματία υγεία και στον ασθενή. Αλλά βλέπουμε όμως από την άλλη μεριά ότι έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κενό, την ορθή πληροφόρηση, έχει ανοίξει το δρόμο για fake news και για σύγχυση. Δυστυχώς, και όλα αυτά, κυρία Τσικρικά, έχουν προκαλέσει μια επιβάρυνση. Τα στοιχεία που έχουμε, και αν μπορούμε να εκτέρει να δείξουμε και την κάρτα, πέρυσι, φέτος, κρούσματα, θύματα, διασωληνωμένοι, δεν έχουν καμία σχέση. Και το ερώτημά μου προς εσάς είναι, πώς είναι η κατάσταση τώρα μέσα στο Σωτηρία και πώς βλέπετε να πηγαίνουμε, κυρία Τσικρικά, το επόμενο διάστημα? Κυρία Τσικρικά, νάτο. Έπεσε η γραμμή, θα την ξαναβρούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τώρα εδώ, και είναι πραγματικά χαρακτηριστικό το τι γινόταν πέρυσι και το τι γίνεται φέτος. 29 Δεκάτου του 20, νέα κρούσματα 1211, φέτος 3.642. Διασωληνωμένοι 114, φέτος 392. Θάνατοι 12 πέρυσι, φέτος 55. Και κοιτάξτε το άλλο στοιχείο. Πέρυσι, τέτοια εποχή που μιλούσαμε, η θάνατη ήταν 615 και ένα χρόνο μετά 15.856 συμπολίτες μας δεν είναι μαζί μας. Έχασαν τη ζωή τους. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε, κυρία Τσικρικά, βλέποντας και αυτό, ότι δεν πάμε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πιεστική κατάσταση. Και θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται στο Σωτηρία και τι βλέπετε και το επόμενο διάστημα. Το νοσοκομείο Σωτηρία από την αρχή, και έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, φαίνεται ότι είναι η ναυαρχίδα στη μάχη αυτή. Mm-hmm. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα κρεβάτια ιατρικής θεραπείας είναι σχεδόν γεμάτα. Όλα τα κρεβάτια που έχουν αφαιρεωθεί στον κορονοϊό είναι πλήρης. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κρεβάτια των πνευμονολογικών κλινικών. Άρα, με την εμπειρία που έχουμε και με τα δεδομένα, αλλά και το γεγονός ότι πολύ κοντά ξεκινάει και η περίοδο της εποχικής γρίπης, είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι και πολύ επαγρυπνισμένοι. Γιατί ξέρετε, έχουμε και τους φόβους της δίδυμης πανδημίας. Βέβαια. Του δηλαδή που μας προετοιμάζουν οι παγκόσμιοι φορείς υγείας και μας λένε ότι φέτος τα πράγματα και από τη γρίπη πιθανόν να είναι δύσκολα, οφειλόμενο στο γεγονός ότι έχουμε μία ανοσιακή αμνησία. Μάλιστα. Δηλαδή, το γεγονός ότι την προηγούμενη χρονιά υπήρχε μία διευρυμένη χρήση της μάσκας, των ατομικών μέτρων προστασίας, αλλά και τοπικών lockdown, δεν είχαμε υψηλά ποσοστά της γρίπης. Mm-hmm. Άρα, πρέπει να προσέχουμε διπλά. Το ξέρω, μου το λένε, το κατανοώ, ότι όλοι έχουμε κουραστεί, δεν μπορούμε άλλο να ακούμε τρομακτικό, κανονικότητα, το επόμενο διάστημα είναι δύσκολο. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Δύσκολο, αλλά, κυρία Τσικρικά, για τον κόσμο, δύσκολο και για εσάς, που δύο χρόνια για μας, είστε αυτό έτσι πω. Όπως είστε, με τα ωράρια που έχετε στα νοσοκομεία, με τις μάσκες. Έτσι. Και θέλω να κλείσουμε. Λένε ότι υπάρχει, επίκειται και μια νέα σύσκεψη λοιμοξιολόγων, επιστημόνων τουλάχιστον, για το θέμα από εδώ και μετά, με αυτά τα στοιχεία που είδαμε, τι άλλο μέτρο μπορεί να απασχολήσει και να τεθεί στο τραπέζι για να μην δούμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τώρα που και ο καιρός σφίγγει και κλεινόμαστε πιο πολύ, δεν είναι όπως ήταν πιο πριν? Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, πάντα υπάρχει περιθώριο ενημέρωσης, διαλόγου. Οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες οι οποίες έχουν διαχειριστεί καλύτερα από εμάς την πανδημία, θα πρέπει να εφαρμοστούν εδώ, προσαρμοσμένες πάντα στα δικά μας δεδομένα.
Οι πολιτικές υγείας είναι αυτές που θα βλέπουν όλο το puzzle, γιατί ξέρετε, εμείς οι επαγγελματίες υγείας βλέπουμε μόνο το κομμάτι της υγείας, των οικονομικών της υγείας, των λοιπόν δραστηριοτήτων, και θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτή η δύσκολη ισορροπία όλων αυτών των μηνών, ακριβώς, για όλο τον πλανήτη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Κυρία Τσικρικά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Μπότσαρη, με λίγα λόγια. Κύριε Μπότσαρη, θέλετε... τα καλύτερά μου. Τα καλύτερά μου. Από όλους μας. Να έχουμε πολλούς ασθενείς που να βγαίνουν νικητές. Ένα μικρό μήνυμα, αν θέλατε να δώσετε κλείνοντας, ποιο θα ήταν αυτό? Και όπως είπε η κυρία Τσικρικά, ειδικά στην εντατική, τα κρεβάτια έχουν νούμερα. Εγώ είμαι το νούμερο 9. Αλλά για τους γιατρούς ήμουν ο Σωτήρης. Δηλαδή, μετά από κάποια στιγμή είχαμε γίνει σαν φίλοι. Και η υποστήριξη που με έδειχνα και για να ξεχνάω τα πράγματα εκεί μέσα ήταν πολύ διαφορετικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή της ΜΕΘ, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρίνων, τον κύριο Κουλούρα, τον διευθυντή της Πνευμολογικής Κλινικής, τον κύριο Κωστίκα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους εργοδότες μου, σας είπα και πριν, η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή που νόησε μέχρι και τώρα, είναι δίπλα στην οικογένειά. Ευχαριστούμε θερμά. Σιδερένιος εύχομαι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη ζωή σας. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Τσικρικά, πάντα με το χαμόγελο. Το μωρό σας, μετά από 100 μέρες χωρίς ανάσα, πολύ. Τουλάχιστον έχετε το βραβείο και τους ανθρώπους σας μαζί. Δώσε το σε όλα, καλά. Καλή σας καλά. Μέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ, γεια σας. Νομίζω ότι ακούγοντας όλα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη και πλέον δυσπιστοί ότι δεν παίζει αυτή η κατάσταση. Και όταν είδαμε και τα νούμερα με τους 15 και χιλιάδες νεκρούς, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι εδώ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλο τον κόσμο. Είναι 15.000 μάχες που χάθηκαν. Για πάμε έτσι. Κάποιες φορές βεβαίως ευθυνόμαστε και εμείς όταν δεν κάνουμε το σωστό που περνάει από το χέρι μας, εφόσον περνάει από το χέρι μας.